που για κάποιους διανοίγει προοπτικές προσέλκυσης επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο. Πάμε στον Νέστορα Βασιλείου, είναι στην αίθουσα σύνταξης, έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Νέστορα, ορίστε. Καλησπέρα σας. Το μαύρισμα των εισαγωγικών των νησιών Κέιμαν από τις ευρωπαϊκές αρχές και συγκεκριμένα η συμπερίληψή του στον κατάλογο των χωρών φορολογικών παραδείσων δεν αφήνει αδιάφορη την Κύπρο. Τα νησιά Κέιμαν πρέπει να πούμε ότι συγκεντρώνουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό επενδυτικών ταμείων και θεωρούνται ένας από τους σημαντικότερους παίκτες, σας με επιτραπεί έκφραση. Εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις ευρωπαϊκές αρχές, οι φυγόκεντρες δυνάμεις θα είναι τέτοιες που θα αναγκάσουν μεγάλο αριθμό επενδυτικών ταμείων και διαχειριστών να φύγουν από τα νησιά Κέιμαν για να μπορέσουν ακριβώς να λειτουργήσουν. Μεταξύ πολλών άλλων, δεν θα μπορούν να πωλήσουν μερίδια στην Ευρώπη, να έχουν Ευρωπαίους επενδυτές και να συνεργάζονται γενικότερα με ευρωπαϊκές τράπεζες. Ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδυτικών Ταμείων τώρα παρακολουθεί στενά τα όσα συμβαίνουν, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει έδαφος για προσέλκυση επενδυτικών ταμείων από τα νησιά Κέιμαν στην Κύπρο. Είναι χαρακτηριστικό και το σχόλιο του Προέδρου του Οργανισμού στο ΣΥΓΜΑ. Σύμφωνα με τον Ανδρέα Γιασεμίδη, μπορούμε να βλέπουμε και το σχετικό γραφικό, παρακολουθούμε όπως λέγει στενά το όλο θέμα και τις εξελίξεις που προκύπτουν. Η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ καλή επιλογή για αυτά τα επενδυτικά ταμεία. Γιατί όμως να έρθουν στην Κύπρο, Νέστορα, και να μην πάνε κάπου αλλού? Υπάρχει και μια κάποια απόσταση, έτσι? Ναι, μεταξύ πολλών άλλων. Τα περισσότερα επενδυτικά ταμεία που βρίσκονται στα νησιά Κέιμαν είναι αμερικανικά και ισραηλινά, πρέπει να πούμε. Συνεπώς, η απόσταση της Κύπρου από τα νησιά Κέιμαν μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά από το Ισραήλ είναι πάρα πολύ μικρή. Προφανώς, ούτε τα αμερικανικά funds αφήνουν αδιάφορη την Κύπρο. Φυσικά, υπάρχει ο αντίποδας σε αυτό. Τον λέω περιληπτικά, τηλεγραφικά σχεδόν, ότι είναι μια ρύθμιση πάντως που χρήζει βελτίωσης. Με λίγα λόγια, τα νησιά Κέιμαν, εάν ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, την επαύριο μπορούν να εξέλθουν από αυτή την μαύρη λίστα και συνεπώς να αλλάξει και πάλι το σκηνικό. Την ίδια ώρα μου έλεγαν γνώστες ότι υπάρχουν ανταγωνιστές των νησιών Κέιμαν που προσφέρουν ακριβώς το ίδιο περιβάλλον και σίγουρα θα είναι από τις πρώτες επιλογές αυτών που θα φύγουν από εκεί. Η Κύπρος σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον έχει σίγουρα περισσότερες δυσκολίες από αυτές που προσφέρουν πάντως σήμερα τα νησιά Κέιμαν. Πάντως όμως υπάρχει ξεκάθαρα μια ευκαιρία εκεί. Ας αξιοποιηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νέστορα. Τώρα, μόνο εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί.